καταστήματα εστίασης και τα καφέ. Πάμε να καλησπερίσουμε αμέσως τώρα με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου Καφεσιθοπολών, τον κύριο Μιχάλη Μεταξά. Καλησπέρα σας, κύριε Μεταξά. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Να πούμε λοιπόν, κύριε Μεταξά, το ότι είδαμε όλοι προσεκτικά την ανακοίνωση από τον κύριο Χαρδαλιά και τα νέα δεδομένα. Η Καβάλα λοιπόν ανήκει στο επίπεδο 1, που αυτό σημαίνει ότι τα καταστήματα εστίασης θα παραμείνουν ανοιχτά έως τη 1 τα ξημερώματα. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε πότε θα είναι η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου, πότε θα γίνει, αλλά και τις πρώτες απόψεις από τους συναδέλφους σας. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα μέτρο το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται για τον νομό Καβάλας, Δράμας και Σερών και φυσικά και η Θάσου ισχύει από τη Δευτέρα. Mm-hmm. Θα έρθει λοιπόν κοινή υπουργική απόφαση, κύριε Μεταξά, από Δευτέρα. Ναι. Και είναι ένα μέτρο το οποίο θα επικυρωθείται και θα αλλάξει κάθε 15 ημερών. Κάθε 15 μέρες λοιπόν η πολιτική προστασία θα χρωματίζει στο συγκεκριμένο χάρτη τους νομούς ανάλογα με την επικινδυνότητα και το ύψος ασφαλείας που θα πρέπει να έχουμε. Εμείς προς τον παρόν είμαστε στο πράσινο, το πορτοκαλί είναι το επίπεδο 2 και μετά πάμε στο 3 που είναι αυξημένο και ως lockdown. Οπότε, κύριε Μεταξά, όλοι οι επιχειρηματίες του κλάδου θα πρέπει κάθε 15 ημέρες να βλέπουν τον συγκεκριμένο χάρτη και κάθε φορά δηλαδή, μπορεί, κάθε 15 ημέρα μπορεί να έχουν και άλλα δεδομένα συνολικότερα για τον κλάδο τους. Έτσι κι αλλιώς η ενημέρωση είναι άμεση. Φυσικά ο κάθε επιχειρηματίας που ενδιαφέρεται και νοιάζεται για το επάγγελμά του ρωτάει, μαθαίνει, διαβάζει. Οπότε και οτιδήποτε άλλο καινούριο υπάρχει, ενημερωνόμαστε. Κύριε Μεταξά, η αλήθεια είναι ότι και ο κύριος Πέτσας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τόνισε και σε άλλα μέσα το ότι δεν υπάρχουν βλέψεις της κυβέρνησης για ακόμη αυστηρότερα μέτρα. Φυσικά αυτό κανένας δεν το γνωρίζει με την εξέλιξη της πανδημίας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι θα έρθει η βελτίωση των συγκεκριμένων μέτρων και η άρση κάποιων από αυτών ή θα πάμε σε ακόμη αυστηρότερα. Κοιτάξτε, κανένας δεν το ξέρει. Είμαστε μέσω μιας πανδημίας. Βέβαια, ευτυχώς ακόμα ο καιρός μας βοηθάει επαγγελματικά, δηλαδή το επάγγελμά μας, το καφέ και την εστίαση. Είμαστε με ανοιχτά παράθυρα, πόρτες, ο κόσμος κάθεται έξω. Η θερμοκρασία είναι αρκετά καλή, οπότε προς το παρόν δεν έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Το πρόβλημα θα δημιουργηθεί μόλις οι καιρικές συνθήκες χειροτερέψουν και θα πρέπει να κληθούμε να κάτσουμε μέσα. Ας ελπίσουμε ότι επιδημιολογικά θα πάμε καλά. Θα πρέπει όλοι μας να τηρούμε τους όρους της προσωπικής υγιεινής, χέρια, μάσκες, γάντια και όλα αυτά, ώστε να μην έχουμε κάποιο δυσάρεστο γεγονός. Κύριε Μεταξά, ένα τελευταίο ερώτημα πρώτα σας αποδεσμεύσουμε. Αν έχετε ενημερωθεί μέχρι στιγμής τι πρόκειται να γίνει και τους χειμερινούς μήνες με τα νέα δεδομένα στους εσωτερικούς χώρους. Υπάρχει μια ενημέρωση μέχρι στιγμής για το τι πρέπει να ακολουθηθεί, τι πρέπει να γίνει για τους χειμερινούς μήνες για τα καταστήματα εστίασης και τους πελάτες. Όχι, προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση γιατί δεν ασχολήθηκαν οι αρμόδιοι με το συγκεκριμένο θέμα λόγω καλών καιρικών συνθηκών. Πιστεύω ότι με το πρώτο χάλασμα του καιρού θα ξανακάτσουν στο τραπέζι να δούμε πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε. Διότι τα υπάρχοντα μέτρα είναι απαγορευτικά. Ναι. Αυτό ισχύει. Και να φανταστούμε σίγουρα θα είναι και η χρήση υποχρεωτικά της μάσκας στους εσωτερικούς χώρους, κύριε Μεταξά. Να δούμε ποιοι θα μόνες θα το ανοιχθούν το συγκεκριμένο μέτρο και σίγουρα θα είναι μια δύσκολη οικονομικά χρονιά για όλους στον κλάδο σας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι δεν μπορεί στον εσωτερικό χώρο των καταστημάτων εστίασης και καφέ να γίνεται χρήση μάσκα από τους πελάτες. Διότι δεν μπορείς να τρως ή να πίνεις τσάι ή καφέ με μάσκα. Εκεί τώρα πώς θα λειτουργήσουμε
πιστεύω ότι θα βγάλουν κάποια υγειονομικά πρωτόκολλα. Μάλιστα. Ο πρώτος σχολιασμός των συναδέλφων σας για την μία ώρα παράταση, κύριε Μεταξά, ποια είναι τα πρώτα σχόλια, είναι ικανοποιημένοι? Δεν είναι κάτι σημαντικό, είτε 12 είτε μία η ώρα, δεν αλλάζει κάτι. Εντάξει. Αναμένουμε και θα δούμε. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι ξεκινούμε με νέα δεδομένα και αυτή την σεζόν του χειμώνα και για εσάς. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μεταξά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.